παππούς μου με τα πόδια ήρθε ο άνθρωπος. Περπατήσαμε, πήγαμε στο εμβολιαστικό κέντρο. Περιμέναμε μέχρι να μπούμε λίγα λεπτά. Μπήκαμε, έκανε το εμβόλιο. Αμέσως μετά το εμβόλιο, δηλαδή εγώ υπολογίζω χωρίς να είμαι και σίγουρος, δηλαδή 2-3 λεπτά, γιατί είχε βγάλει το πουλόβερ του, το μπουφάν του, ο άνθρωπος. Και βγαίνοντας από την πόρτα του χώρου του εμβολιασμού, ναι, κάνοντας 2 βήματα, σωριάστηκε. Είναι ο εγγονός του 87χρονου άντρα που έχασε τη ζωή του λίγο μετά τον εμβολιασμό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο οποίος περιγράφει μιλώντας στο Ράδιο 984 τις τραγικές στιγμές που έζησε βλέποντας τον παππού του να σβήνει. Έπεσε, ναι, ενώ ήταν όρθιος, φεύγοντας, και έπεσε με πολύ απότομο τρόπο, δηλαδή σημαίνει ότι είχε χάσει κάθε αίσθηση. Δεν πρόλαβε να καθίσει ο άνθρωπος. Όπως αναφέρει, η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί ποτέ ότι ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Τις προηγούμενες μέρες είχε παραπονεθεί για κάτι, για κάποιο πόνο, μια ζαλάδα, δυσφορία, δύσπνοια? Δεν είχε παραπονεθεί. Μάλιστα, και την ημέρα εκείνη είχε κακό καιρό και του λέγαμε μήπως να πάμε σήμερα και τα λοιπά. Και λέω, όχι να πάμε για να καθυστερήσω μετά και τα λοιπά. Ήθελε να το κάνει ο άνθρωπος. Ούτε όταν περπατούσε. Καθημερινά περπατούσε, οπότε έχει καλό καιρό, πήγαινε και στον κήπο του άνθρωπος. Είχε αυτό που έχουν πάρα πολύ, ένα λογικό άγχος, φόβο. Σας είπα, ας πούμε, πριν εμβολιαστεί, ότι φοβάμαι, ρε παιδί μου. Εγώ που τον ξέρω δεν είχα καταλάβει κάτι. Εμβόλια πολλά κάνει. Γρήπης κάνει κάθε χρόνο. Μπήκαμε μέσα και είχε ρέσει για τους γιατρούς. Εξαίροντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, ο εγγονός του 87χρονου ζήτησε να πάρει πλήρεις απαντήσεις με ακριβή περιγραφή της αιτίας θανάτου του παππού του. Καταρχάς δεν έχουμε πάρει κάποια επίσημα απάντηση. Δεν έχουμε πάρει το χαρτί του γιατροδικαστή. Έχουμε πάρει και τεχνική σύμβουλο, βέβαια, δικιά μας και τα λοιπά. Μπορεί, θα συμπίπτουν οι γνωματεύσεις δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε πάρει ακόμα κάτι στα χέρια μας. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι εγώ γιατρός δεν είμαι, δεν μπορώ να φέρω άποψη τεκμηριωμένη και δεν το κάνω κιόλας. Αλλά είδα, με ενόχλησε λίγο, με ενόχλησε και όλη την οικογένεια, που από την πρώτη μέρα βγαίνανε κάποιες ειδήσεις και ακούγαμε ότι να είναι και σε αθηναϊκά κανάλια και σε εδώ κανάλια. Είτε οφείλεται είτε όχι ο θάνατος του 87χρονου στο εμβόλιο που έκανε, η επιστημονική κοινότητα το εξετάζει ως θάνατο από αυτό. Στέλνει κίτρινη κάρτα στην Ουψάλα και ξεκινάει η διερεύνηση του συμβάντος, λέει στον 984 ο καθηγητής φαρμακολογίας Δημήτρης Κουβελάς. Μέχρι λοιπόν να ξέρουμε παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι από το φάρμακο. Ένας θάνατος οποιασδήποτε ηλικίας αμέσως μετά τη χορήγηση φαρμακευτικού προϊόντος, αυτή τη στιγμή είναι εμβόλιο, θεωρείται ότι είναι από το εμβόλιο και αναφέρεται στις κίτρινες κάρτες. Εάν βάλουμε μαζί και τους παππούδες της Νορβηγίας και τους ηλικιωμένους του Ισραήλ και τους οποιουσδήποτε της Μαδαγασκάρης, εάν η Ουψάλα αποφασίσει ότι συσχετίζονται στατιστικά, σημαίνει ότι το κάνει το εμβόλιο. Αν η Ψάλα αποφασίσει ότι δεν συσχετίζονται στατιστικά, τότε είναι ανεξάρτητο εμβολίο, ήταν τυχαίο συμβάν.